Και τώρα που έγινε και η Αγία Σοφιά τζαμί, κάλλιστα μπορούν να πούνε και οι Εβραίοι στους μουσουλμάνους, ο τόπος που έχετε το τζαμί σας είναι ο τόπος ο δικός μας, που ήταν χτισμένος ο Ναός Σολομώντος. Οπότε θα μας δώσει τον τόπο για να χτίσουμε και εμείς τον νόμο μας, όπως και εσείς εκεί στην Κωνσταντινούπολη πήρατε τον τόπο των χριστιανών, συμπεριφερθήκατε ως κατακτητές. Γέροντα, ευλογείτε. Ευχαριστώ. Άκουγα μια ομιλία ενός ιερέα, ο οποίος βρίσκεται στην Αφρική, Έλληνας, και είχε μια θέση για αυτό που συνέβη με την Αγία Σοφία. Και στην ουσία έλεγε ότι δεν μπορούμε έτσι απλά να πούμε ότι είναι, ας πούμε, κατάρα του Θεού αυτό που συνέβη ή όχι. Γιατί λέει ότι τόσα χρόνια στην Αγία Σοφιά μέσα μπαίναμε ασεβείς, οι ίδιοι χριστιανοί. Δεν υπήρχε κανένας έτσι σεβασμός, δηλαδή, προς το κτίριο αυτή τη μεγάλη ιστορία, τον οίκο αυτού του Θεού. Ενώ τώρα, λέει, που το κάνανε τζαμί οι μουσουλμάνοι, τώρα αναγκαστικά θα βγάζεις, λέει, τα παπούτσια σου για να μπεις μέσα. Και αυτά. Μια θέση έχεις πάνω σε αυτό? Εντάξει, βγάζεις τα παπούτσια σου, αλλά τι προσκυνάς εκεί μέσα, για πέστε μου. Επιτρέπεται ο Χριστός να πάει εκεί μέσα τώρα και να βγάζει τα παπούτσια του. Να συμπορεύεται δηλαδή με τη λατρεία του Αντιχρίστου. Εκεί λατρεύεται ο Σατανάς τώρα. Έτσι δεν είναι? Λατρεύεται ο Σατανάς. Μπορεί ο Χριστιανός τώρα να πηγαίνει εκεί και να βγάζει τα παπούτσια να μπει μέσα για να δει τι να δει? Δεν θα πάμε, φυσικά και δεν θα πάμε. Και δεν είναι ευλάβη αυτό, να βγάζει μόνο τα παπούτσια σου. Το θέμα είναι να πιστεύει και σωστά και να λατρεύει τον σωστό, τον αληθινό Θεό. Όχι να λατρεύει του δαίμονες. Τι να το κάνω εγώ που βγάζει τα παπούτσια σου? Τιμάς το δαίμονα εκεί πέρα. Θα μου πείτε και αυτό που γινόταν με του χριστιανού που πηγαίνανε σχεδόν γυμνοί μέσα στην Αγία Σοφιά, ήταν σωστό? Φυσικά και αυτό δεν ήταν σωστό. Και αυτό ήταν βεβήλωση. Αλλά ο Θεός με μία κίνηση κάνει πάρα πολλά ωφέλη, να ξέρετε. Δεν βγαίνει μόνο ένα όφελος. Όντως είναι και αυτό, δηλαδή είναι και μια τιμωρία για μας, μια παιδαγωγία για μας, μια ταπείνωση για μας, που ο μεγαλύτερος, ο σπουδαιότερος, ο ιερότερος τόπος που είχαμε έτσι ως Ορθόδοξοι, θα έλεγα μετά τους Αγίους Τόπους βέβαια, να παραδοθεί στους Αντιχρίστους και να λατρεύεται τώρα εκεί ο Σατανάς. Φοβερό. Και μυαλό δεν βάζουμε, δεν μετανοούμε. Θα έπρεπε να κλαίμε όλοι για αυτή μας την κατάντια. Και είναι και αυτό βέβαια η έσχατη ταπείνωση του Θεού. Βλέπετε πώς ταπεινώνεται ο Θεός. Δεν ρίχνει κεραυνούς. Πέφτει ο ίδιος κάτω. Κάποτε ένας ιερέας ανάξιος, ανάξιος. Και λειτουργούσε, έκανε την προγιασμένη. Και όπως μετέφερε τον Άγιο Άρτον, του είπε ο Άγιος Άρτος στο πάτωμα. Και πάει να το σηκώσει και ακούει η φωνή από τον Άγιο Άρτο που του έλεγε καλύτερα κάτω παρά στα χέρια σου. Ακούτε τι του είπε ο Χριστός? Καλύτερα στο πάτωμα παρά στα χέρια σου. Να ποιος είναι ο Χριστός, καταλάβατε πώς μας παιδαγωγεί. Πέφτοντας κάτω ο ίδιος, ταπεινούμενος. Και τώρα ταπεινώνεται, παραδίνει τον ναό του σε αυτόν τον εξευτελισμό, σε αυτή την εξαθλίωση, να λατρεύεται στον ναό του Θεού Σατανάς, για να συνέλθουμε εμείς, για να μας πει ξυπνάτε, μετανοήστε. Γιατί εκείνο που θέλει ο Θεός Κύριος δεν ήταν ντουβάρια, ούτε οι ναοί. Θέλει την ψυχή μας. Θέλει την καρδιά μας καθαρή. Και εκεί θέλει να λατρεύεται. Και αυτοί που φωνάζουν τώρα για την Αγία Σοφιά, ξέρετε τι θα κάνουν μετά. Πολύ το φοβάμαι αυτό, αν την πάρουμε την Αγία Σοφιά. Θα μαζευτούν όλοι μαζί οι αιρετικοί εκεί και θα κάνουν συλλήτουργο όπως κάνανε και παλιά. Ενωτικό συλλήτουργο. Οικουμενιστικό συλλήτουργο. Καταλάβατε. Γι' αυτό το ζητούμενο είναι να αλλάξουμε εμείς ο καθένας προσωπικά.